πέρυσι συνεργάστηκε με το Εθνικό Οδείο στο Ηράκλειο και φέτος το Εθνικό Οδείο συνεργάζεται με την Πάντα σε αυτήν την εκδήλωση. Πόσα μέλη θα φιλοξενηθούν απόψε στη σκηνή της Μελίνας Μερκουρή? 22 φλάουτα, 22 φλαουτίστες, 2-3 παίκτες, οργανοπαίκτες κουρστών. Επίσης, μαζί τους είναι το Group Irish Emeralds ή αλλιώς Ιρλανδικά Σμαράγδια, που είναι μια χορευτική ομάδα, και το μουσικό, το Εθνικό Οδείο από το Ηράκλειο. Ήρθαν για περιορισμένες εμφανίσεις. Η βασική εκδήλωση είναι εδώ σήμερα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστήσουμε την κοινοπολιτεία Ιεράπετρας που μας βοήθησε και επίσης τους χορηγούς. Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε τους φίλους μας από την Ιρλανδία σε μια ξεχωριστή παράσταση. Η κοινοπολιτεία, ο Δήμος της Ιεράπετρας, τέτοιες εκδηλώσεις είναι υποχρέωση του όχι μόνο να τις φιλοξενεί αλλά να τις ενισχύει. Αποδεχτήκαμε την πρόταση ενός καλού γεραπετρίου του Μανώλη του Πετάση, συνεννοηθήκαμε και σήμερα είμαστε εδώ να τους απολαύσουμε. Τα κύρβια αρχίζουν, πέστε ότι είναι μια εκδήλωση προπομπός των κυρβίων. Well, I have been living in CC now for 2 years, and I struck up a relationship with the Ethnico Theo group in Heraklion, and I did some playing with them myself, and I invited them over to Ireland, and hopefully they will be able to come over to Ireland one day if we can secure some sponsorship. And then I said to the people in Ireland, would they like to come to Crete and experience the culture here? And they took up the offer. They did lots of fundraising in Ireland, and they have made their way here. And now this evening, we have this culmination is that we're playing with our friends from Ethnico Theo, and we're here to support the people of Ιεράπετρα and share our cultures and traditions with them. Αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια γνωριμίας με την Καρολάιν. Είχαμε μια συνεργασία στο Εθνικό Οδείο σε συναυλίες που κάνουμε. Και τώρα μας κάλεσε, και είναι μεγάλη μας τιμή, να γίνει ένα πάντρεμα παραδοσιακής Ιρλανδέζικης μουσικής με τη δικιά μας ελληνική παραδοσιακή μουσική. Της πρώτα να έρθει να παίξει σε συναυλία του Εθνικού Οδείου και δέχτηκε την πρόσκληση και φέτος μας κάλεσε αυτή να έρθουμε στην Ιεράπετρα να κάνουμε αυτό.